εθνικής ομάδας, τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Coach, καλησπέρα. Μία προσπάθεια σήμερα κόντρα στην Πορτογαλία, η οποία αξιέμπαινη για όσους την είδαμε με εμάς. Αλλά να μας πείτε πόσο ικανοποιημένος μείνατε εσείς από τη σημερινή εμφάνιση. Εντάξει, πλέον το να φτάνει στο σημείο να παίζεις σε αυτήν την προκριματική φάση, να απέναντι σίγουρα σε level πάνω ομάδες και να χάνεις και να είσαι στεναχωρεμένος, νομίζω ότι είναι το θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε. Το ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, σίγουρα μπορούσαμε και καλύτερα σε κάποιες λεπτομέρειες του παιχνιδιού, αλλά κανείς δεν μπορεί να πάρει από τους παίχτες την τρομερή προσπάθεια που έκανα. Νιώθουμε όλοι μέσα στην ομάδα ότι πλέον έχουμε μια βάση και παιχνίδι με παιχνίδι είμαστε έτσι πιο ομάδα. Σίγουρα έχουμε τις αδυναμίες μας, σίγουρα μας λείπουν πράγματα, αλλά τούτη δουλειά μας νομίζω ότι στο μέλλον θα είμαστε ακόμη καλύτεροι. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λείπουν, ναι? Εντάξει, βλέπετε ότι όλες οι ομάδες παίζουν με έναν naturalizé, ο οποίος δίνει μια άλλη δυναμική στην ομάδα. Φανταστείτε για αυτά τα παιδιά να έχουν και τούτη μια δύναμη μέσα κοντά στο καλάθι, η οποία μπορεί να τους απελευθερώσει. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι ότι κάποια παιδιά που τώρα μπαίνουν στην ομάδα σιγά σιγά χωρίς πολλές εικόνες αλλά με τρομερών ταλέντων, όπως είναι ο Ζέιτ, όπως είναι ο Ενέας, ο Ανδρέας ο Χριστοδούλου που είναι το δεύτερο του παιχνίδι στην ομάδα, βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι εντάσσονται για αυτοί και δίνουν βοήθειες. Πλέον έχει μεγαλώσει το ρόστερ της εθνικής ομάδας, πλέον προβληματιζόμαστε ποιους θα κρατήσουμε, ποιους θα κόψουμε, που αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να κρατήσουμε. Και τώρα Ρουμανία,